Χαίρετε λοιπόν, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Υπάρχει ένα κλίμα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα προσπαθήσει τέλος πάντων να ανατρέψει την όλη κατάσταση με την στάση των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στη Ρωσία και συγκεκριμένα όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με το που ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουγγαρία, είχαμε μια ευνηδιαστική επίσκεψη του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αφότου πρώτα μετέβει στο Κίεβο, όπου συνομίλησε με τον Ουκρανό κλόουν, αμέσως μετά σε ένα ταξίδι το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί, μετέβη στη Μόσχα για να συζητήσει και με τον Ρώσο Πρόεδρο. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για το ταξίδι αυτό του Ούγγρου, όχι το ταξίδι στην Ουκρανία, αλλά το ταξίδι στην Ρωσία. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας διαφόρων κρατών όπως η Μπέρμποκ της Γερμανίας, διάφοροι Ευρωπαίοι επίτροποι. Είχαμε γκρίνιες λοιπόν από πολλούς τέτοιους. Η απάντηση σε αυτές τις επικρίσεις του Ούγγρου Υπουργού Εξωτερικών ήταν πως η Ουγγαρία είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Με λίγα λόγια, θα κάνουμε ό,τι μας αρέσει και δεν θα σας δώσουμε λογαριασμό. Μην μπερδεύετε τους φιλοπόλεμους πολιτικούς με τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Κάποιοι συζητούν πως η επίσκεψη αυτή του Ούγγρου Πρωθυπουργού στην Ουκρανία και στη Ρωσία έχει να κάνει με ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Αλλά υπάρχει και άλλη μια μερίδα όπου πιστεύει ότι επειδή η Ουκρανία αργά ή γρήγορα θα πάψει να υπάρχει και επειδή υπάρχει μια μεγάλη μερίδα Ούγγρων πολιτών, Ουγγρόφωνων, ας το πούμε έτσι, μέσα στην Ουκρανία, στους οποίους οι Ουκρανοί αρνούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Κάποιοι λοιπόν λένε πως δεν πήγε εκεί για να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην περιοχή, αλλά να διαπραγματευτεί το μέλλον των δικών του ανθρώπων. Δηλαδή, σε περίπτωση που γίνει μοιρασιά της Ουκρανίας, το κομμάτι γης αυτό στο οποίο κατοικούν Ούγγροι, να το πάρει η Ουγγαρία. Άλλη μία αλλαγή προς αυτήν την κατεύθυνση την οποία σας λέω, δηλαδή την αντίθεση της Ευρώπης σε αυτόν τον πόλεμο, έρχεται αυτή τη φορά με την δήλωση της Μαρίν Λεπέ, η οποία είπε ότι εάν κερδίσει τις εκλογές σε λίγες ημέρες, ο πρωθυπουργός του κόμματός της θα εμποδίσει την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία σύμφωνα με το CNN αυτά. Σκοπεύει επίσης να ανακαλέσει την άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί γαλλικά όπλα μεγάλου βεληνικούς σε ρωσικό έδαφος. Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά πως εάν ο Μακρόν θέλει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία και ο πρωθυπουργός είναι αντίθετος, τότε δεν θα υπάρχουν στρατεύματα στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός έχει τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή, ό,τι και να πούνε οι άλλοι, αν αυτοί αποφασίσουν να μην συμμετάσχουν πλέον στον πόλεμο στην Ουκρανία, θα τελειώσουν όλα. Με λίγα λόγια, εάν αρχίσουν η μία μετά τις άλλες κυβερνήσεις να αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία, θα μείνουν πίσω κάποιοι χρήσιμοι ηλίθιοι να υποστηρίζουν τον πόλεμο αυτόν. Ελπίζω να μην είμαστε εμείς αυτοί. Αξίζει να αναφερθώ και σε μία είδηση η οποία μιλά για λειψιδρία σε διάφορα μέρη της χώρας μας, όπως αυτό της Λέρου ή ακόμα και σε περιοχές όπως η Αττική, και μιλούν για λειψιδρία, δηλαδή ότι δεν βρέχει αρκετά. Εγώ θα θέσω ένα προβληματισμό. Πείτε μου λίγο πόσοι είναι οι επιπλέον κάτοικοι τους οποίους επέβαλαν και επέτρεψαν να ζούνε και στη Λέρο και στο Λεκανοπέδιο Αττικής και οπουδήποτε αλλού στη χώρα μας. Δηλαδή κάθε περιοχή μπορεί να θρέψει και να ποτίσει μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή να προσφέρει νερό σε αμέτρητους ανθρώπους ή θα έπρεπε να υπάρχει ένας περιορισμός. Τα έχουν υπολογίσει αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι γέμισαν με δομές ολόκληρη τη χώρα. Πείτε μου και εσείς την άποψή σας πάνω σε αυτό το οποίο σας ανέφερα μόλις τώρα στα σχόλια και πάμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα βόμβα εντός και εκτός εισαγωγικών από την εφημερίδα Le Figaro, σύμφωνα με το οποίο ο ηγέτης του Λιβάνου Νασράλα είχε δίκιο για τις απειλές του εναντίον της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε έναν ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής, ο οποίος είχε κρατηθεί όμηρος από τον στρατό στο Ιράκ το 2004, επικαλέστηκε λοιπόν αυτός γαλλική στρατιωτική πηγή που ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ και η Κύπρος έχουν ιστορικό συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του κυπριακού εναέριου χώρου από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, ο Νασράλα έχει δίκιο σε μεγάλο βαθμό για τις κατηγορίες του. Αλλά το πιο επικίνδυνο της υπόθεσης είναι αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα, διαβάζοντάς σας όμως πρώτα την λεπτομέρεια της χρήσης του κυπριακού εναέριου χώρου από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Μετά την απογείωση από τις βάσεις τους για να αποφύγουν οποιοδήποτε σύστημα αεράμυνας, τα Ισραηλινά μαχητικά κάνουν μια ευρεία στροφή, διασχίζοντας μερικές φορές τον εναέριο χώρο της
ελληνοκυπριακής πλευράς για να πραγματοποιήσουν τις αποστολές τους. Κρύβονται δηλαδή στον κυπριακό εναέριο χώρο για να χτυπήσουν, να επιτεθούν σε ξένα κράτη. Ο ίδιος λοιπόν λέει πως η Κύπρος είναι επί της ουσίας η πίσω αυλή για το Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος επικαλέστηκε αυτή τη φορά μία πηγή γαλλικών μυστικών υπηρεσιών, ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ, και εδώ είναι το πιο επικίνδυνο της υπόθεσης, έχει σημαντική παρουσία στο νησί με στρατιωτική βάση η οποία είναι στελεχωμένη από δεκάδες πράκτορες του Ισραήλ. Το Ισραήλ, λέει ο ίδιος, συνεργάστηκε με τις κυπριακές υπηρεσίες πληροφοριών πριν δημιουργήσει τουλάχιστον μία βάση των μυστικών υπηρεσιών της χώρας τους, στελεχωμένη με αρκετές δεκάδες άτομα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα εμπλέξουν την Κύπρο στον πόλεμο, έστω και με αυτόν τον τρόπο τον οποίο σας διάβασα μόλις τώρα, η Τουρκία δημοσίως στην τηλεόρασή της κάνει λόγο για εισβολή στην Κύπρο με πρόσχημα τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και φυσικά σε περίπτωση που εμπλακεί στον πόλεμο ο Λίβανος. Γιατί αν θυμάστε καλά, πριν λίγες ημέρες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τους στρατιωτικούς ηγέτες του Λιβάνου να χτυπήσουν, να επιτεθούν και την Κύπρο. Και μην νομίζετε ότι θα μείνουν εκεί. Μόλις αποδυναμωθεί η αεράμινα της Κύπρου, θα έρθουν μετά οι Τούρκοι για να αποτελειώσουν τους Κύπριους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα βλέπετε τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Πάντως, σίγουρα θα μπορούσαν να πάνε και καλύτερα. Πείτε μου λίγο την άποψή σας. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα της Le Figaro, έχει το άλοθη, το δικαίωμα η πλευρά του Λιβάνου να χτυπήσει και την Κύπρο? Επίσης, θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές δυνάμεις οι οποίες αντιτίθενται στην μέχρι τώρα στάση της Ευρώπης στον πόλεμο στην Ουκρανία να αντιστρέψουν το κλίμα, ή θα αρχίσουμε να βλέπουμε διάφορα παιχνιδάκια όπως κάτι εμφυλίους που ακούγονται στη Γαλλία, όπως κάτι πραξικοπήματα που μας λέει η κυρία Λεπέν, όπως κάτι απόπειρες δολοφονίας με κάτι περίεργα ατυχήματα που είχαμε με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό πριν λίγες ημέρες? Τι πιστεύετε, θα τα καταφέρουνε ή θα έχουμε πάλι περίεργες καταστάσεις? Αυτά τα λίγα για σήμερα. Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.